5 νικητές από εσάς θα κερδίσουν έκαστος από μια κάρτα YouPay των 10 ευρώ. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να προβλέψετε με την μορφή σχολείου το αποτέλεσμα άσο, χ ή διπλό των 4 αγώνων της ημέρας, να κάνετε share το βίντεο στο Facebook και like στη σελίδα μας στο Facebook. Δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα στη Super League το παρόν Σαββατοκύριακο. Ασχολούμαστε με μεγάλα μάτσα από τα 5 προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το μεγαλύτερο σήμερα είναι το Milan Inter. Ο Αριστοτέλης έχει ξεκάθαρη προτίμηση εδώ πέρα. Είμαστε φίλοι της Inter. Δεν σκίζουμε και τα ρούχα μας. Αλλά εντάξει. Κοίτα. Συμπαθούμε τη μία εκ των δύο. Μπορεί εγώ να θεωρώ ξεκάθαρα μεγαλύτερο μέγεθος στη Milan, χωρίς να τραβώ κανένα ζόρι, ιδιαίτερα. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι στη μεταξύ τους κόντρα έχει προβάδισμα Ίντερ. Εντάξει, η Ίντερ είναι μια ομάδα που παραδοσιακά όταν ήταν στα καλά της, πάντα τη Μίλαν την είχε, δηλαδή του χεριού της. 61-51 και 52 σοπαλίες. Εντάξει, ντέρμπι με χωρίς σοπαλίες, λοιπόν. Εντάξει, πάντα υπάρχουν σοπαλίες σε αυτά τα παιχνίδια. Η καλή Ίντερ νομίζω ότι δεν είχε προβλήματα με τη Μίλαν. Η κακή Ίντερ στα χρόνια τα κακά της, εντάξει, ήταν από κάτω. Ντεμπούτο Πιόλι στον πάγκο της Ίντερ. Ντεμπούτο Πιόλι, ναι. Ο οποίος αποχώρησε από την Λάτσιο. Εντάξει, η Ίντερ είναι σε μια χρονιά που λογικά πάει να χαθεί. Είναι δεδομένο ότι η πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει πλέον. Είναι στην ένατη θέση. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να μπει στην πεντάδα, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Είναι η κτρή εικόνα της στα τελευταία παιχνίδια. Πολλά ιστορικά ζητήματα με έχθρα οπαδών, με Κάρντι, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Πάμε ήδη για τρίτο προπονητή μέσα σε χρονιά. Και στην Ευρώπη τα πηγαίνει πολύ χάλια. Γενικά είναι ένα κλίμα πολύ κακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά το οποίο θεωρούμε και ελπίζουμε εμείς ως Ιντερίστοι, ας πούμε, να αλλάξει με την έλευση του νέου προπονητή, ναι, για τον οποίο λέγονται καλά πράγματα. Mm-hmm. Από μένα να φανεί. Το υλικό πάντως υπάρχει. Έτσι, γιατί δεν είναι καλή, έχει καλή ομάδα. Έχει καλό ρόστερ. Όπως και η Μίλαν έχει καλό ρόστερ. Όχι αυτά και οι δύο αντίστοιχο περασμένων ετών. Η πρότασή μας είναι το Άσο Ντρόνο Μπετ. Η Μίλαν είναι σαφώς σε καλύτερη φόρμα. Έρχεται από σερή 7-1-1. Στα τελευταία 9 μάτς πρωταθλήματος. Στα τελευταία 6 μεταξύ τους δεν υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Ναι, υπάρχει ισορροπία. Για σέρια, έτσι. 2-2-2. Δίνουμε προβάδισμα στην Μίλαν. Τυπικά γήπεδο, όπως γιατί μοιράζει το ίδιο γήπεδο. Απλά να πούμε πολύ σημαντικό, ναι, δηλαδή για έναν άνθρωπο που θέλει να παίξει το παιχνίδι, ότι δεν υπάρχει ισοπαλία εντός έδρας για τη Μίλαν φέτος. Είναι στο 5-0-1. Mm. Και παράλληλα δεν υπάρχει ισοπαλία ούτε για την Ίντερ εκτός έδρας φέτος. Μιλάμε για τη σέρια. Ναι, απλά είναι στο 2-0-4 γήπεδο. Ναι, είναι αυτό, το ίδιο γήπεδο. Δεν υπάρχει σοπαλία για καμία από των δύο ομάδων. Και επίσης να πούμε ότι στα 7-8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, καμία ομάδα δεν έχει σκοράρει πάνω από ένα γκολ. Δηλαδή είναι όλα κλειστά μάτς. Είναι 1-0-1-1-1-1. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντική συμβουλή για τους παίκτες, λοιπόν, του σχήματος. Άσο Ντρόνο Μπετ και πάμε Αγγλία. Πάμε στα άλλα. Μίτλεσμπρο Τσέλσι. Μία Τσέλσι η οποία, να το πω αλλιώς, ο Κόντε δείχνει σιγά σιγά να προσαρμόζεται πλήρως στα δεδομένα της Premier League και δείχνει να περνά και στην ομάδα το αγαπημένο του σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με το οποίο μεγαλούργησε στη Γιουβέντους. Η Τσέλσι αποδίδει πλέον εξαιρετικά. Απλά ο ένας από των τριών είναι ο Νταβίτ Λουίζ, αυτό. Ναι, και ο άλλος είναι κάποιες φορές ο Αφιλικουέτα. Πώς, ναι, γίνεται να μην αποτελεί πρόβλημα αυτό, δηλαδή είναι σαν να πεις με 10. Δηλαδή. Ο τύπος είναι χωνή. Κοίταξε, ο τύπος είναι χωνή, αλλά για μένα είναι ένας ποιοτικότατος παίχτης, ο οποίος μπορεί να σου βάλει και γκολ. Μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικό χαφ. Μπορεί να κάνει κακά. Έτσι, και ως αμυντικό χαφ. Ξέρει μπάλα. Το θέμα είναι να σταματάει. Και εντάξει, ο μεγάλος παίκτης που ακούει το όνομα Τζον Τέρι, εντάξει, σιγά σιγά είναι στα τελευταία του ποδοσφαιρικά. Τζον Τέρι είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Πολύ μεγάλος παίκτης. Πάει για Κίνα, λένε. Λοιπόν, η Τσέλσι είναι δεύτερη. Έρχεται από πολύ καλές εμφανίσεις και θετικά αποτελέσματα απέναντι σε μια Μίτλεσμπρο η οποία προσπαθεί ακόμα να προσαρμοστεί στη φετινή επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία μετά από κάποια χρόνια. Έχει πολύ καλό ρόστρι η Μίτλεσμπρο, όμως μέχρι στιγμής ο Καράνκα δεν έχει καταφέρει να περάσει μάλλον την απαραίτητη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή η ομάδα είναι κοντά στη ζώνη του υποβάσματος. Διπλό το μάτς, εντάξει, διπλό το λέμε. Διπλό το μάτς είναι διπλό. Πάμε Βαλβέρδε. Πάμε, ναι. Πάμε Βαλβέρδε. Σαν Μαμές Μπαρία, κοινώς το καινούργιο Σαν Μαμές, ο καινούργιος Λάκης των Λεόντων. Μπιλμπάου Βιγιαρεάλ, πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Με τη Βιγιαρεάλ να έχει πάρει τον αέρα της Μπιλμπάο γενικότερα, δηλαδή στα τελευταία 21 μεταξύ τους μάτς για την Πριμέρα Ντιβισιόν, η Μπιλμπάο έχει μόνο 3 νίκες, 3-5-13 του σέρι. Απ' την άλλη πλευρά όμως μετρά 2 νίκες και 2 ισοπαλίες στα τελευταία 4 εντός
με τα κίτρινα υποβρύχια. Η Αθλέτικο Μπιλμπάο διαθέτει την παιχτάρα που ακούει στο όνομα Ρίτσα Ντούρις, το λατρεύω του παίχτη. Ναι, ναι. Ο οποίο έχει βάλει 9 γκολ εναντίον τη Βιγιαρεάλ σε επίπεδο Πριμέρα Διβιζιών. Εκείνο είναι η μεγαλύτερη αγαπημένη του. Ναι. Η Βιγιαρεάλ. Αυτό είναι το παιχνίδι από την Ισπανία, στο οποίο. Άσος. Άσος. Βλέπουμε άσο. Και πάμε στον κύριο Μπαλοτέλη. Το τελευταίο μας παιχνίδι για το παρόν βίντεο είναι το Σεντετιέν Νις. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να το πούμε και ντέρμπι, γιατί η Σεντετιέν είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Γαλλία. Ναι, αλλά η Νις από την άλλη είναι πρώτη. Απ' την άλλη, η Νις που είναι καυτή μια αρκετά ιστορική ομάδα, εκτός από όλα αυτά όμως. Είναι και πρώτη στη βαθμολογία, yeah. Είναι μια έκπληξη αυτή για το γαλλικό πρωτάθλημα. Εκείνος σαφώς βαρύτερη η φανέλα της Σεντετιέν, αλλά σαφώς καλύτερη η Νις φέτος. Εννοείται. Η Νις έχει πάρει τον. Έχει γίνει μια ομάδα η οποία παίρνει παίκτες και τους αναγεννεί. Το έκανε πέρυσι το με τον Μπεν Αρφά, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Παρή. Φέτος έχει πάρει τον Μπαλοτέλη, ο οποίος κάνει παπάδες, yeah. Κάνει απίστευτα πράγματα. Εγώ δεν το περίμενα όταν έφυγε από τη Λίβερπουλ να ταιριάξει τόσο. Θεωρούσα ότι θα υποτιμήσω Μπαλοτέλη, θα πει ήρθα τώρα στην Ίσυγα. Έλα όμως που. Προσφέρεται, το γαλλικό πρωτάθλημα προσφέρεται, ναι. Δεν έχει τον ίδιο ανταγωνισμό με άλλα πρωταθλήματα. Η Νίση είναι πρώτη λοιπόν με 29 πόντους, έρχεται από την πρώτη ήττα τη σεζόν στο πρωτάθλημα μέσα στην ΚΑΕΝ με 1-0. Απ' την άλλη, η Σεντετιέν είναι μια ομάδα που πολύ δύσκολα κερδίζει και πολύ δύσκολα χάνει. Είναι αγαπημένο το αποτέλεσμα είναι η ισοπαλία γενικότερα. Παίζει πολύ κλειστά, πολύ αμυντικά, παθητικά. Στην έδρα της, ίσως ένα κλικ παραπάνω επιθετικά, αλλά έχει να αντιμετωπίσει μια Νίση η οποία είναι φοβερή στην κόντρα και στην επίθεση. Γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Παιχνίδι το οποίο μπορεί να πάει παντού. Εγώ πιστεύω ότι η Σεντετιέν έχει το προβάδισμα, δηλαδή είναι άσοχη το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα περάσει η Νίση από εκεί μέσα. Αλλά ως μεταράδας, η πρότασή μας είναι το no goal. Ναι. Φαίνεται γιατί ότι είναι, ίσως θα δούμε κλειστό μάτσο. Λοιπόν, no goal, και έτσι ολοκληρώνουμε και την τετράδα των αγώνων της Κυριακής. Υπενθυμίζοντάς σας να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε ενημερωμένοι για όλα τα βίντεο και τους εβδομαδιαίους διαγωνισμούς.